κεφάλι μου πιστεύει. Ή πάντως στην αρχή του τέλους. Είναι ένα χωρίο το αισθάνομαι και το μπορώ. Δεν είναι το τέλος. Το μπορώ και το τέλος δεν φύγεται. Λες. Γιατί. Γιατί να δούμε τι φτάσεις. Δεν μπορεί. Δεν μπορώ πραγματικά περισσότερο. Εγώ θέλω να το αναστώ με αυτήν την αφήνωση. Ωραία, δείξτε τώρα μια ενεργητική ευκαιρία και τώρα δεν είναι ανάγκη που θα πούμε όταν πλέον, αλλά να σας ευχαριστούμε. Ναι, ότι δεν μπορώ να ενεργητήσω το τρόπο της ανάστασης και να πω να έχω βγει στη ζωή μου εδώ, ναι, πολύ έτσι, γιατί τώρα έχω καταδικαστεί και θα κάνω εγώ. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι σχέδιο. Άλλο τότε, άλλο τώρα. Το τρόμο του θανάτου πάντα υπάρχει. Ναι. Φοβάμαι και να το πω. Τι να δω, γιατί είναι αλήθεια. Ναι, δεν το πίσω. Ο θάνατος όμως δεν είναι λίγο βαθιά από το θάνατο. Θα φοβάσαι το θάνατο όσο έχει θεμέλιο και έλυσμα να διατηρείται η έννοια του εαυτού του. Στην πραγματικότητα το μόνο πράγμα που φοβάται το θάνατο δεν είναι εκείνο που ποτέ δεν πεθαίνει. Είναι εκείνο που περιέφρασε αυτό που ποτέ δεν πεθαίνει. Διανοητικά το έχω καταλάβει. Δηλαδή, ας το πούμε πρώτα. Ας το πούμε πρώτα. Εσπιχτωρός. Ναι, εσπιχτωρός. Και τι κάνεις λοιπόν. Από πού έρχεται το έργο, κύριε Πρόεδρε, αν δεν επιτευχθεί αυτό, δεν γίνεται. Κανονικά, αυτό που ανησυχεί και που θα ήθελε να ζήσει είναι το μόνο που όφιλε να πεθάνει ήδη όσο ζεις. Δηλαδή, συγγνώμη για το παίξιμο, αλλά δηλαδή αυτό είναι ακριβώς που πρέπει να πεθάνει. Αυτό είναι που διαμαρτύρεται και φοβάται το θάνατο. Το ίδιο που δεν όφιλε να είναι εκεί. Διότι ασχημονεί ενώπιον της ομορφιάς και της αληθείας. Αποτελεί ένα είδος ηθικής ασχήμιας και θορύβου. Δεν υπάρχει. Δεν το αντίθετο της αληθείας, τέλος πάντων. Διαμαρτύρεται. Δεν υπάρχει απαντία που να μην είναι θεμελιωμένη στο εγώ. Είδες κανέναν που θυσιάζει τον εαυτό του να προκαλεί λάβες και λατώματα. Ένας που δεν νοιάζεται για τη ζωή του μπορεί να ορμήξει, να αρπάξει, να κλέψει. Για ποιο λόγο. Πρέπει να φοβάται για να τα κάνει όλα αυτά. Εγώ νοιάζομαι με τη ζωή. Εγώ νοιάζομαι με τη ζωή. Ναι, ναι, καλά, έτσι. Αυτό το υπάρχει από όλη. Ναι, ναι, το ξεπεράσω με τη ζωή. Δεν απαρνήθηκε, ας πούμε, την αποψή μου. Προτίμησα το θάνατο. Αλλά όχι ότι δεν το φοβόμουν, τον έκανα. Έτσι, σαν το θάνατο. Κοντά έφυγες, εσύ. Ήμουνα καταδικασμένος. Τι κρίμα μου, γιατί που δεν το κάνετε το όνος. Θα το έχεις γνωρίσει, δηλαδή, κατάλαβες. Τι γούστο, ναι. Ήμουνα καταδικασμένος και πάνω το από γερμανικό στο το δίκτυο. Αλλά γνωρίζεις καταρχήν. Και φυσικά, πέθανε με το πάνω. Φυσικά δεν υπέτει. Δεν συνέβη πάνω. Δεν υπέτει. Δεν συνέβη. Δεν το συνέβη και εκεί μια εβδομάδα τώρα να μην είναι Γερμανία. Έχει δει μερικά ζώα που τα φάζει ένα άλλο και μετά από μια τελείως φυσιολογική και σπιτόρη αντίδραση και διαμάχη που ξεφύγουν, κάποια στιγμή οι φιλικά παρεχθούν. Τα έχει δει. Ναι, αφήνικα. Ενώ δεν είναι πεθαμένα. Ο άλλο το κρατάει ακόμα στο στόμα του. Πόσο που νομίζει ότι μπορεί να ξεφύγει. Υπάρχει ένα αγώνα γιατί είναι ένα αίσθητο με το οποίο η ζωή υπάρχει. Δεν είναι αντίον τη άμυνα τη φυσική. Γιατί θα είμαστε βλαμμένοι να μην είχαμε φυσική δυνατότητα να αποφύγουμε ένα κίνδυνο. Άλλο αυτό και άλλο η ψυχική άμυνα. Αλλά μια ψυχική άμυνα υπήρχε, αν κατέβαινα του συντρόφου μου, α πούμε, θα δείχνω τουλάχιστον τη ζωή μου. Αλλά αυτό όπω είχε πει κάποτε θα ήταν ψυχικό θάνατο, ακόμα και λιγότερο. Και αυτό σε κάτσε. Αλλά ο τρόμο του θανάτου δεν ξεπέρασε. Ποτέ δεν έπρεπε να φοβερθώ πάντα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ για την τίποτα, εγώ έφερνα πάντα και πάντα τρέμω στο θάνατο. Κοίταξε με συγκινή και η υπαρξιακή και η προσωπική σου ειλικρίνεια αναφίβολα. Και εγώ δεν θα γελούσα με αυτό το πράγμα. Αντίθετα, η όποια αξία έχει ένα άνθρωπο είναι επειδή φοβόταν και παρόλα αυτά δεν δείχνει έχει αξία ή έκανε ό,τι έκανε, α πούμε. Δεν θα υπήρχε ορισμό σε κάποιον που δεν γνωρίζει το θάνατο. Ορισμό υπάρχει σε εκείνον που το γνωρίζει και που το φοβάται, α πούμε. Αλλά αυτό που συζητάμε είναι κάτι άλλο.
σε μια απότομη στιγμή ο καθένας θα κοιτάξει να προφυλαχθεί. Γιατί η προφυλαξία είναι μια μορφή υγείας της φύσης. Αν θέλεις, είναι η αντιεντροπική δύναμη της ζωής, η οποία αφίσταται στο τώρα. Ναι. Λοιπόν, αφίσταται μέχρι να δει ότι είναι αναπόφευκτη. Διότι έχει τέτοιες εντολές. Ότι η ζωή προωθείται συνέχεια στο να υπάρχει. Ασχέτως το αν η ζωή ανήκει στο σώμα ή αν εσύ τη δίνει στο σώμα, και μόνο αν α πούμε έστω και το δεύτερο, εσύ τη δίνει στο σώμα τη ζωή, ακριβώς επειδή του τη δίνει και αυτό προσπαθεί να αμυνθεί, να την προστατεύσει. Τώρα είπε, πώς το είπε στην αρχή, τρομερό. Εγώ θέλω να πιαστώ λίγο έτσι τις καλλιτεχνικές και πραγματικά ωραίες πλευρές αυτού του θέματος. Το είπε τρομερό, έτσι. Πώς το είπε στην αρχή, και εγώ είπα. Ναι, το πιο φοβερό είπε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο θάνατος είναι το πιο βαθύ πράγμα. Τώρα, το αν είναι φοβερό, αυτές είναι διάφοροι έκτικοι προσδιορισμοί που είναι πολύ δικαιολογημένοι από όποιο δίνονται. Εγώ αντιθέτως εκείνη τη στιγμή κιόλα, πώς βέβαια να εξηγήσω, είπα αντιθέτως μπορεί να είναι το ρωτήριο πράγμα στον κόσμο. Είπα ότι το μόνο λογικό τελικά. Κάπου μάλιστα γράφω ότι ο θάνατος είναι ανάπηρο, αλλά. Ας μην πάω κατευθείαν σε αυτό. Ας δούμε πρώτα τα τεχνικά ζητήματα. Πρώτα ότι δεν είναι αυτό που φοβάσαι, γιατί ούτε το γνώρισες. Και καμία αλλαγή στη φύση δεν είναι τόσο αφύσικη για να την φοβάται κανείς. Κάθε μέρα αλλάζεις. Μα λόγια το χτες σου πέθανε. Και μια σκέψη όταν αλλάζει. Γι' αυτό και θέλει ηρωισμό, κυρία Βίκη, και είπα πως δεν αντέχει κανείς. Θέλει και ηρωιστία η αλήθεια. Γιατί κάθε φορά που προχωράς σε μια αλήθεια, κάποιες άλλες αλήθειες που εκόλαφτες πολύτιμα μέσα σου θα φεύγουν. Ιτώνται. Λοιπόν, τους θανάτους που ζούμε μέρα νύχτα, ακόμα καθώς μας παίρνει ο ύπνος, καθώς διαμαρτυρήθηκε όμως η κοιμήθηκε. Και το μόνο που ήξερε είναι απλώς η γνώση ότι θα ξυπνούσε ξανά. Κάτι που δεν μπορεί να το πει ότι είναι και απόλυτα βέβαιο. Έτσι, αλλά συνήθως κοιμόμαστε με την ιδέα ότι θα ξυπνήσουμε. Ενώ όσο είμαστε ξυπνητοί, θα σκέφτομαστε αυτά. Το θάνατο όχι μόνο δεν τον ξέρουμε. Αλλά δεν ξέρουμε τι άλλα μπορεί να συμβαίνουν. Ούτε μπορείς, ούτε έχεις δικαίωμα να το φοβηθείς, βέβαια. Γιατί εκείνο που φοβάσαι είναι η απώλεια της ζωής, του γνωστού. Γι' αυτό το πράγμα ας το αφήσουμε εκεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πλησιάσει κανείς το ξεπέρασμά του και θα μπορούσα να πω ότι όλες τις επόμενες φορές στη ζωή μου θα μπορούσα να τις αφιερώσω μόνο σε αυτό. Δεν χρειάζεται να τις αφιερώσω πουθενά του. Δεδομένου ότι όχι άλλη η φιλοσοφία δεν είναι παραμελέτη θανάτου. Και γιατί, ό,τι βαθύτερο υπάρχει, η λύση αυτού του μυστηρίου γίνει και όλα τα υπόλοιπα. Όποιος κατέβει στον άλλη, καταλαβαίνεις, να σκοτώσει και τον Γέρμερο. Μόνο εκεί υπάρχει η Ανάσταση. Δεν μπορείς να αναστηθείς χωρίς να πεθάνεις. Λοιπόν, θα πρέπει να σου πω πρώτα την ωραία την ποιητική πλευρά. Δεν θα πάω στο σιώματι από το δέσκο. Ο Άγιος Σιλουρανός λέει ότι η θανάτου είναι το υπαρήθη ένα ερέθισμα για να περάσει την όχθη. Ναι. Ο διαλογισμός δηλαδή, μην θανάτου. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν τρεις στη ζωή και μία πανάθεια. Μνήμες. Μία είναι η αρχική ενότητα του κόσμου. Πριν αν υπάρχει ένα πριν εκεί τώρα, αλλά σχετικά μιλώντας, πριν από την οποιαδήποτε απόφαση του διεκδήλωση. Απόφαση δηλαδή οντολογική, ορμηθητική. Κάπου δηλαδή όλοι, στα κρίσματα της ιστορίας μας, μια και είμαστε η τελευταία λέξη της όποιας τάξης του δράματος του όντως, έχουμε μέσα μας την ανάμνηση των πάντων. Έχουμε λοιπόν της αρχικής τελειότητας, της αρχικής ακεραιότητας, εκείνου του κάδους δηλαδή που αργότερα διασχίστη. Αυτό το γνωρίζει κάθε ύπαρξη. Γι' αυτό και νοσταλγεί. Και ερώτημά μου, πώς θα μπόραγες να νοσταλγήσεις, πώς θα μπορούσες ποτέ να νοσταλγήσεις κάτι που δεν ήξερες ποτέ. Και μόνο η αναζήτηση ενός πράγματος που εμφανίζεται έντονα, όχι σαν
αυτή η αντιδραστική επιθυμία. Ο βαθύς αυτός γνώστος που παρουσιάζεται και επιβεβαιώνεται μέσα στην ιστορία, μέσα στην μυθολογία, και μόνο αυτό αποδεικνύει την ύπαρξη της θεότητας ή την ύπαρξη της ομορφιάς ή της τελειότητας ή της αθανασίας. Διότι πώς είναι δυνατόν αυτό το ανθρώπινο όνομα να αποζητά κάτι που δεν είχε ποτέ, τη στιγμή που καμία επιθυμία δεν προηγείται από τη συνέστηση έλλειψης και δεν μπορείς να έχεις συνέστηση έλλειψης πριν να είχες κάτι. Μόνο που οι μνήμες που εμείς νομίζουμε, μια και είμαστε τόσο κολλημένοι σε αυτό που λέμε γνώση, και κάπου εδώ έχω μια σημείωση που μιλάει γνωσιομορφισμός, και εδώ έχω μια άλλη πλατύτερη ανάλυση για το τι σημαίνει αυτό, και ένα μέρος είναι αυτό που δείξαμε σήμερα. Πιστεύουμε ότι η μόνη γνώση που έχουμε είναι αυτό που λέμε συγκεκριμένη μνήμη ή σκηνική μνήμη, διέκρινα πολλά είδη μνήμης, ας πούμε, καμιά δεκαεξαριά. Υπάρχουν λοιπόν και άλλες μνήμες. Πολλά γνωρίζουμε που δεν γνωρίζουμε. Και δίκιο είχε ο Πλάτων σε ορισμένα ζητήματα που αναφέρει. Γι' αυτό και η αλήθεια είναι η αλήθεια που είπε η Μαρία πριν. Και γι' αυτό και όταν βρίσκει την αλήθεια μοιάζει με ανάμνηση. Γι' αυτό και ο Πίνδαρος λέει ο Μανθάνων στη γη. Ξαναθυμάται ο δε Μανθάνων εν ουρανό, δηλαδή εν πνεύματι βλέπει. Αυτός εκεί με τα χρυσά έπι, με την παλιά ορφική παράδοση. Λοιπόν, δεν αισθάνεται κανείς όταν βρίσκει μια αλήθεια ή μια έμπνευση την ταραχή και τον ευνηθιασμό, το γρήγορο φτερούτισμα της καρδιάς, ενός έβρικα. Η ανακάλυψη πάντα φέρνει μια χαρά μαζί της. Και αν μια τόστιγα σπίθα έμπνευσης και αλήθειας φέρνει τόση χαρά σε έναν άνθρωπο ώστε να ξεφωνίζει όπως ο Αρχιμίδης, έτσι. Σκέψου τι φέρνει όλη η αλήθεια μαζί. Να γιατί τίποτα δεν λείπει όταν τη βρίσκεις. Γιατί είναι συνυφασμένη με το αίσθημα της ευδαιμονίας. Και ο μόνος τόπος που κανείς γνωρίζει την αλήθεια είναι η αρμονία που εισπράττει αμέσως. Ελευθερώνει, αποδεσμεύεται ενέργεια, δεν σκλαβώνεται, δεν πέφτει δυστυχία από τη μέση. Γι' αυτό και η αλήθεια δεν χρειάζεται υποστήριξη. Διότι όταν κανείς την ακούει, εντομήτως γνωρίζει ότι τούτα αληθή είναι. Αν και να μην τα καταλαβαίνει, ξέρει ότι τέτοια εκπέμπονται και το ξέρει μόνο από τη μέσα του παλιά λανθάνουσα αλήθεια. από την έμπειτη μέσα του λανθάνουσα αλήθεια. Λοιπόν, όχι μόνο θυμόμαστε όλη την ιστορία της κληρονομιάς ή όποια προύπαρξη κι αν είχαμε. Και πώς τη θυμόμαστε? Δεν τη θυμόμαστε σαν γνώση συγκεκριμένη, σχολική και ιατρική. Θυμόμαστε ως προδιάθεση. Αν είσαι εμπειρίες τέχνης, έχεις μια τάση καλλιτεχνική. Δεν έχει σημασία αυτά που θα μάθεις σε κάθε ζωή με τι παλούκια και πινέλα θα σκαλίσεις. Το ζήτημα είναι ότι είχες το αίσθημα, τη διάθεση την καλλιτεχνική. Κείνο είναι που σε έκανε καλλιτέχνη. Δεν ήταν η διδασκαλία του πώς να χρησιμοποιήσεις το κοπίδι που σου είπε κάποια ειδική σχολή. Αυτά ήταν απλώς κάποια βήματα. Επομένως, στην πραγματικότητα επανεγράφουμε στο σώμα μας βαθιά πράγματα που έχουμε κερδίσει και τα συνεχίζουμε. Απλώς θα γρήγορα το είπα αυτό, βεβαίως θα μπορούσε να υπάρξουν τέτοιε λύσει, δεν είναι η στιγμή αυτή τώρα που χρειάζεται για να κάτσω να θεμελιώσω αυτά, απλώς τα αναφέρω. Τώρα, κάπου μάλιστα είχα γράψει ότι η αλήθεια μοιάζει με ανάμνηση. Διότι σε ευνηδιάζει όπως κάτι που λέει και λέει, α, το είναι λες. Μα πάντα όποτε κάποιος δείχνει την αλήθεια, επιτέλους το είναι λες. Και πώς ξέρεις ότι αυτό είναι αυτό? Με τι κριτήρια? Είναι σαν κάτι που το εγνώριζες δυνητικά και δεν το είχες ενεργητικά ατενίσει, ενσυνειδήσει. Στην πραγματικότητα η αλήθεια είσαι και απλώς την ατενίζεις συνειδητά. Την επικοινωνείς στον εαυτό σου. Παράγεις την ευθεστησία σου σε βάθος, δηλαδή στην κάθε λεπτομέρεια με κάθε αλήθεια που βρίσκεις. Γι' αυτό και πιο πριν αναφέρθηκα σε μια κουβέντα που θέλει μεγάλη ανάπτυξη και σας είπα, δεν υπάρχει αλήθεια χωρίς όν. Επομένως δεν πρόκειται κανείς να βρει μια αλήθεια που δεν έχει. Πρόκειται να αφυπνίσει κάτι που πάντα είχε και που ουδέποτε τον εγκατέλειψε. Και το πρόβλημά του, το πρόβλημα που έχει ο κάθε άνθρωπο, δεν είναι για το ότι δεν έχει μια αλήθεια. Δεν βαζούσε αν δεν την είχε. Ούτε ζωή δεν θα έχει. Από εκεί πηγάζει η ζωή του. Όπως πηγαζόταν, γιατί είπαμε ότι πρόκειται για ζωντανό πράγμα, δεν πρόκειται για ιδέα.
Εδώ λοιπόν το πρόβλημα του διευθυντή και το πρόβλημα του ανθρώπου είναι η απόσταση, η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στον καθρέφτη έκφρασης και συνείδησης που έχει και τις όντως δυνατής αλήθειας που μπορεί να επέμπει στο συνειδητό. Δηλαδή, τις όντως υπάρχουσες αλήθειες, του μεγέθους της, της αξίας της όλης της ποιοτικής της τελεσπάνων ουσίας από την μια μεριά και του ελαχίστου εκείνου που μια συνείδηση γνωρίζει και εκφράζει. Η διαφορά αυτή πιέζει τον άνθρωπο σαν χρεώστη, δηλαδή σαν πιστωτή που τον κυνηγάει να του επιστρέψει το γραμμάτιο, πώς το λέτε. Σου λέει, δεν είναι αυτό, σου λέει, τον πιέζει. Όταν βλέπει κάτι, τον κέρι που έρχεται επιστρέφοντας από μέσα, λέει, δεν αρκεί. Δεν αρκεί, σου λέει, συνέχεια. Και γι' αυτό εσύ, από τη στιγμή που γεννιέσαι και πάντα, φέρεις μαζί σου ένα ανικανοποίητο. Δεν ικανοποιείσαι. Και κάθε φορά που βρίσκεις κάτι, λύνεις το πρόβλημα για λίγο και μετά πάλι εμφανίζεται το ανικανοποίητο. Και πάλι εμφανίζεται. Και όσο εμφανίζεται σημαίνει ότι έχεις ακόμα ταξίδι. Έχεις ακόμα δρόμο. Μάλιστα και όταν τελειώσει ο δρόμος, τότε το έχεις μόνιμα αυτό το ανικανοποίητο, όπως τότε δεν αναζητάς τίποτα. Απλώς ενεργείς σαν να ήσουν το απόλυτο μόνο, τίποτα άλλο. Το οποίο έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν στέκεται στον προηγούμενο εαυτό του. Η δουλειά του είναι να είναι. Όχι να ήταν. Είναι αυτό που συνεχώς είναι κάτι άλλο. Αλλά εγώ δεν αναφέρομαι, απλώς το τσίπησε τίποτα άλλο. Που έτσι και το κουβεντιάζουμε και ώρα. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει η ανθρώπινη σκέψη, η οποία λειτουργεί μέσα σε πολύ καθυστερημένους χρόνους και ταχύτητες. Αυτό είναι ολόκληρο να πάσα στιγμή και ποτέ δεν είναι και καμία στιγμή, είναι και όλος ο χρόνος. Θα μπορούσα να ξεκινήσω ίσως από την πρώτη μεταμιδενική διάσταση εδώ. Όπου είχα αναφερθεί τελικά σε μια εξίσωση ο χρόνος και ο μήνας, ένα πράγμα, αλλά αυτό το πω άλλη φορά. Γιατί η όλη αντίληψη, τα ελλείμματα, οι επιπλοκές που έχουμε μέσα, σηκώνουν πράγματι, μπορούν να επιδεχθούν δηλαδή επάνω τους μια χρονική ανατομία. Τα ελαττώματα χρόνου που μπορώ να ανακαλύψω επάνω σας μπορούν να απολογηθούν για όλα όσα σας λείπουν και όλα όσα σας πρέπει στο μέλλον. Με ελάχιστες δραστηριότητες και παρατηρήσεις μπορώ να ξέρω τι σας περιμένει για 10.000 χρόνια. Από ακριβώς και μόνο μέτρηση των δυναμικών των ταχυτήτων που λειτουργούν. Κάπου μας έχω εκφράσει και πολύ απλά αυτή την. Εξίσου ότι το ανθρώπινο πεπρωμένο ή η μοίρα, κάπου λέει εδώ, η πίεση της σημαρμένης πάνω στον άνθρωπο είναι ίση με το υπόλοιπο χρονικής ενέργειας που δεν είναι συγκεκριμένη μέσα του ή με την διαφορά της ταχύτητας του πρώτου επίπεδου, του καθαρού είναι, και της ταχύτητας καθυστέρησης με την οποία αυτός κινείται και ζει. Δηλαδή η διαφορά δυναμικού του κεφαλαίου χρόνου. Το διάβασα βέβαια γιατί δεν θέλω πραγματικά να καταλάβετε, δεν είναι εκεί το πράγμα. Η διαφορά δυναμικού του κεφαλαίου χρόνου που ξεφεύγει από την ύπαρξή του, όταν δεν είναι συμπαγής πλήρης και παρών, αλλά διαιρεί το ολικό μέγεθος σε πριν και μετά, παρελθόν και μέλλον, είναι που προκαλεί το απόφευμα και την κατεύθυνση της πίεσης της ημαρμένης, δηλαδή της μοίρας του. Δηλαδή η ταχύτητα που του λείπει επιστρέφει κυκλωτικά και συγκρούεται μαζί του. Εδώ θα λέω με όρους φυσικής, γιατί έχω και τέτοιους τρόπους βέβαια, τι να κάνω. Εγώ συνέβη, όλα τα βλέπω βέβαια από πλευρά αισθητική, αλλά ταυτόχρονα τα βλέπω και μια δαιμονισμένη δύναμη λογοϊκής σύζησης. Η οποία δεν πάει βέβαια να είναι και αυτή η εξίσου μέτοχη του έντεχνου αισθήματος. Πάντως δεν θα διατυπωνόταν καν έτσι. Δηλαδή η ταχύτητα που του λείπει επιστρέφει κυκλωτικά και συγκρούεται μαζί του. Απλά ότι δεν προλαβαίνει τον απομακρύνει από την αλήθεια που κατά ανάγκη συγκρούεται μαζί του μια και οδηγεί τις επιλογές του με παραμορφωτική παρέκκληση. Βέβαια αυτά σταθήκαν πάρα πολύ και τα πούμε λίγο. Είπαμε σήμερα κάνουμε ένα μερικό γύρο γιατί είναι και καινούργιο άνθρωπο. Επειδή ο χώρος πίσω μπρος είναι μορφή του χρόνου, παραλλαγή, δηλαδή χρόνος ισοφόρος, δεν διαλαμβάνεται ιδιαίτερα παραπάνω, αλλά εξυπακούεται αυτονόητα. Τώρα, για μας, αυτό είναι κάποιες εξηγήσεις, χρόνος χώρος όχι απλά συνδέονται και συνδράμουν φραστικά και πρακτικά σε ένα συνεχές, αλλά αποτελούν ταυτότητα, βλέπετε χρονοτική φάση, πέμπτη διάθεση κλπ. Και παραπέρα, σε υπερβατική ή υπερσυμπιεσμένη μορφή, είναι αυτό τούτο το όλο. Time is being, λέει εδώ. Χρόνος ίσον όλο. Λοιπόν, καλό. Και τελικά καταλήγει σε μια εξίσωση που λέει, αν σε ει την άπερο, το σε είναι σελερός, αλλά τελικά είναι επιτακή, με ταχύτητες, σελερίτες.
Λοιπόν, και εξάλλου χρησιμοποιούν φυσική για το. Είναι βασικά τα λατινικά ξεκινάνε όλα. Και τα λατινικά τα ελληνικά. Εάν σε έχει την άκρα, δηλαδή αν υπέστη η απόλυτη, δηλαδή αυτή του καθαρού ύπου, του κατουμιδενό, και πάλι και βάλει. Έστω αυτή, α αφήσω εκείνη ή εκείνη. Που απλώ είναι η απόλυτη υπέστη. Λοιπόν, εάν σε έχει την άκρα, είναι η υπέστη τη απόλυτη, και σε έχει την μη ή κάποια δεδομένη, με ένα προσδιορισμό δίπλα, η στην μη δύναμη. Η τόση δηλαδή. Είσαι 82, όχι η άπειρο. Και αν σε ποινή είναι η τρέχουσα περιστασιακή μιας ανθρώπινης συνείδησης και η μαρμένη αντιπεποδός, που το λέγανε οι αρχαίοι, κάρμα η Ανατολή, μοίρα ή πεπρωμένο, το πούμε με μη, μοίρα ξέρω εγώ, ή ποιή πεπρωμένο, τότε λέει μη ίσον σε στην άπειρο, μείον σε στην ή. Δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στο πεπραδίο είναι το ανθρώπινο πεπρωμένο. Και δεν μπορεί να είναι άλλο. Διότι εκείνο είναι που απαιτείται και εκείνο είναι που δεν έχει. Και θα σε οδηγεί είτε θέλει είτε δεν θέλει. Σα συνειδητοποιεί θα σε οδηγεί. Ό,τι σου λείπει θα σα πρόκειται. Κατά τι εμφανίζεται αυτό, για να σα πω πάρα πολύ γρήγορα, ένα εξήγητο το πράγμα. Από πού έρχονται οι επιθυμίες, ποτέ δεν ξέραμε. Ούτε καν οι πουλήσεις βέβαια. Που δεν είναι παρά επιθυμίες συνειδητοποιημένες σε επίπεδο νοήσεως. Από πού έρχονται όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί έχουμε μια αντίδραση θετική σε ένα πράγμα, γιατί έχουμε παρέσκεια και απαρέσκεια σε τούτο. Λοιπόν, αυτό απαντάει σε όλα αυτά κατευθείαν, μόνο που δεν το απαντάει τόσο αναλυτικά αυτή τη στιγμή. Είναι από τα διάφορα ελλείμματα, συσσωρεύονται με τέτοια σειρά και πίεση, ανάλογα με τις ελλείψεις και εκείνα που προηγούνται ή έρχονται και παράγουν αυτή την επιθυμία που είναι το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις, και εσύ μπορεί να επιθυμείς, ξέρω εγώ, τον παράδεισο. Αλλά αυτό ξέρετε, για να πας στον παράδεισο πρέπει να πας στο καπάνι, να πας εδώ να περάσεις τη Θεσσαλονίκη, να δεις μια πίγια κουβέντα στη Θράκη, να δεις τον παπά πλαίσιο του Γερμανού και μετά θα επιθυμηθεί η συνθήκη για να πας στο επόμενο βήμα. Και σε ακολουθούν μια ακρίβεια φοβερή. Και ο μόνος τρόπος που μπορεί κανείς να λειτουργήσει είναι όταν επιτέλους έχει ανοιχτεί την πόρτα της αγωνίας. Γιατί η αγωνία είναι εκείνο το τραύμα μέσα σου, όχι κατά νου, σε ένα ξένο που σε πληροφορεί και που έχει τα δικά του ανήκουν αυτά. Είναι καλό να τα μαθαίνει κανείς μέχρι τα 20, αλλά μετά. Δεν έχουν και τόση αξία όλα αυτά. Καλά, αρκετά να τα πληροφορεί κανείς στην εφηβεία για άδειο το πολύ μέχρι 25. Από εκεί και πέρα είναι ξένα πράγματα, δεν είναι δικά σου. Διαρχόμενα είναι. Επισκέπτες. Και επομένως δεν μπορούν να σε σώσουν. Λοιπόν, η αγωνία μέσα σου είναι εκείνο το ραντάρ που αποκλείεται να λαθέψει. Διότι ουδείς ποτέ ελτράγματι ευρισκόμενος δεν είναι δυνατόν να καταλάβει να χάσει, να του ξεφύγει τι τον ωφελεί και τι τον βλάπτει. Άμα του το πειράξει με μια αληθή λάθος, θα την αφήσει στον αέρα. Η ρετζερωτή κάπου θα νιώσει ότι αυτό με βαλσαμώνει. Καλό είναι. Δεν μπορεί λοιπόν χωρίς να φωνάς να βλέπεις. Και μάλλον λόγια θα μιλάμε για αγωνία στην πραγματικότητα, θέλω πιο επιτέλους. Αυτό με δίνω βάζω στη θέση του την ιστορία του πόνου. Αυτό είναι ο Διόνυσος. Μόνο από εκεί μεταμορφώνεσαι. Δεν μην ξεχνάμε ότι όλες οι διονυσιακές ιστορίες, μεταξύ αυτής και του Ιησού, δεν είναι τίποτα άλλο από μια διονυσιακή ιστορία ακόμα, μια τραγωδία ακόμα. Λοιπόν, βλέπεις ότι υπάρχει η θυσία, υπάρχει στο νόση, υπάρχει ο κατακαιρματισμός, ας πούμε. Δεν είναι χωρίς αυτό δεν συμβαίνει. Είναι η διαδικασία του θυσιαστηρίου. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερο γιατί παρά είναι μερικά πράγματα για να υποθούν σε πρώτες κουβέντες, ας πούμε, έκανε να εξηγηθούν να θέλει κάποιους ανθρώπους πρώτα. Γι' αυτό και σήμερα, θίγω μόνο τις αρχές των πραγμάτων και σήμερα, έχουμε πίσω σε εκείνο με το θάνατο. Πέταξα πλέον μια κουβέντα, το είπε κανείς τρομερό. Κι όμως μόνο αυτός έχει μέσα την ομορφιά και την αγάπη. Και στο λέω αντίθετα, ποιητικά. Μπορεί να υπάρξει η αγάπη χωρίς θάνατο. Μπορεί να υπάρξει η ομορφιά χωρίς θάνατο. Μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε κορυφαία ειδονή χωρίς αυτό το πράγμα. Το διάβολο θα υπάρξει. Αν δεν πεθάνεις κάτι μέσα σου, πώς θα δώσεις κάτι. Δηλαδή, αν εσύ υπάρχει, μπορεί να υπάρχει ομορφιά. Έτσι θα το πω. Αφού εσύ ο ίδιος με ιδιάζουσα θρασίτητα κάθεσαι πάνω της και την ασχημένης με την μικρότητα, την μικροψυχία και την μοιοπία σου, όχι εσύ ειδικά Γιάννη μου έτσι, ο εκάστοτε εσύ άνθρωπος που μέσα στο μικρό κόσμο του θέλει να κυλιδώσει την ομορφιά αυτής της τελειότητας. Γιατί κάθεται και την μιλάει και την φλιαρεί, την πανίζοντας και κρούοντας εδώ και κύτταρε και δύσιους ήχους, μιλώντας για εκείνα τα οποία είναι άνθρωπα με έναν τρόπο τελείως ηλίθιο. Μπορεί να δει ομορφιά με αυτόν τον τρόπο.
Τι είναι ο θάνατος επιτέλους που είναι τόσο φοβερό? Μήπως είναι εκείνο ακριβώς το σημείο που για πρώτη φορά κάνουμε ένα βηματισμό ζωής? Μήπως κάθε φορά που πεθαίνεις δεν είναι που προχωράς και που κινείσαι? Ό,τι και αν άξιζε μέσα σου, όποτε άλλαξε, όποτε εμπνεύτηκες, κάτι πέθανε λίγο πριν μέσα σου. Το χθες, το αύριο, ένας δεσμός, μια δέσμευση, μια εκμπαλωστία. Συνέχεια, μια επιθυμία μπορεί να πέθανε για να γεννηθεί μια άλλη, μια κατώτερη για μια ανώτερη. Συνεχής θάνατος είναι η ζωή και ο μεταβολισμός και τα κύτταρα και τα πάντα. Και σου λέω, γιατί τον νομίζεις ότι είναι το αντίθετο της ζωής? Υπήρχε ποτέ ζωή χωρίς θάνατο? Υπήρχε? Μήπως δεν είναι ποτέ κάτι άλλο από την ίδια τη ζωή? Εδώ αναφέρομαι σε εκείνα που έλεγα τον Δεκέμβρη του 1998, μου φαίνεται. Το Δεκέμβρη του 1998, που μιλούσε για την κατάσταση του διαρκούς θανάτου εκεί στην Περδερή Μητροπό. Λοιπόν, όσο πιο γρήγορα πεθαίνεις, τόσο πιο πραγματικά απόλυτη γίνει τη ζωή σου. Εμείς λέμε εδώ ότι ζούμε και εγώ σας λέω κοιμόμαστε όρθιοι. Είμαστε, ας το πούμε, με σχεδόν εκμυδενισμένη συνείδηση, πολύ οργανικότερες πέτρες από τις πέτρες. Και λέμε ότι καταλαβαίνουμε και έχουμε συνείδηση. Να σου πω τι ζει εδώ, ο ήλιος ζει. Αυτός έχει ζωή. Πεθαίνει κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου. Αναπαράγει συνέχεια κάτι άλλο. Και μπορεί να γεννάει φως ακριβώς γιατί πεθαίνει. Μια στιγμή να αντιστεκόταν στο θάνατο, θα είχε σκοτεινιάσει τα πάντα και η καρδιά σου θα έπινε. Κατάλαβες? Λοιπόν, τι μου λες εμένα για το θάνατο? Ότι είναι τάφα το φοβερό. Είναι η μόνη ελπίδα. Όχι τούτος ο φυσικός, ο οποιοσδήποτε θάνατος όλα τα επίπεδα. Αν δεν ξέρεις να πεθαίνεις, δεν είναι δυνατόν να ξέρεις να ζεις. Ούτε πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Ήδη εδώ θα σου πω ότι υπάρχει μια γραφή, θα την βρω λίγο, που λέει: δεν πρόκειται για δύο πράγματα. Μπορούσα να σου πω με μια λέξη, θανατοζωή είναι η ζωή. Μάλιστα, τόσο πιο ζωηρό, ας πούμε τώρα που ανέπτυξε λίγο θερμοκρασία, η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει πιο γρήγορα, η παλμή, δηλαδή η φθορά μου, ο θάνατος μου είναι ταχύτερος τότε που η ζωή μου είναι ταχύτερη. Όσο πιο γρήγορα ο ήλιος, δηλαδή ζεσταίνομαι και λάμπω και ζω πιο εντονότερα, ευρύτερα, ευρυθέστερα, πλουσιότερα, τότε και ο θάνατός μου είναι ταχύτερος. Γιατί είναι κάτι άλλο? Ποιος μας είπε ότι το ένα είναι εδώ και το άλλο είναι εκεί? Σε ποια αστοχική διαλεκτική διαδική τα βρήκαμε ότι είναι χωριστά? Εάν όλα αυτά δεν είναι παρά τα φαινόμενα μια ζωή, διότι δεν υπάρχει κάτι έξω από τη ζωή, δεν υπάρχει το απολύτως άλλο. Ο θάνατος από την αρχή ήταν ένα πράγμα. Δεν είναι παρά το συν και το πλην μέσα σε ένα όν που είναι συμπλήν. Και ο θάνατος ζωντανό πράγμα είναι. Εγώ πηγαίνω πολύ μακριά, δεν πηγαίνω σε 1400 τη αναστήση τη επαναλήψη ψυχή που είναι πολύ λαϊκίστικα φαινόμενα. Καλά, και αυτά συμβαίνουν, αλλά τρίχες περιέχουν σε σχέση με την αλήθεια. Ελάχιστα ψήγματα περιέχουν αυτή τη αλήθεια. Είναι απλώς πρόσκαιροι επισυχασμοί. Κάποια αλήθεια δεν συμβαίνει. Και λοιπόν τι έχει? Για το πρόβλημα του θανάτου τα έχει και εδώ και μέσα σαν φαινόμενο θα έχει και στην επόμενη ζωή και παντού το έχει. Δεν είναι μια για πέρα απλώς με την αίσθηση τη συνέχεια. Για να μην σου πω ότι η συνέχεια είναι ο θάνατος. Εκείνο που συνεχίζει είναι ο θάνατος, Γιάννη. Όχι αυτό το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή εμείς. Η ικανότητα να πεθαίνεις σημαίνει αναγέννηση, αναδημιουργία. Και το όνομα είναι, αλλά να το πω κατευθείαν. Η αθανασία δεν βρίσκεται στη διάρκεια. Η διάρκεια είναι μια ανθρώπινη έννοια. Είναι η συνέχιση του προηγούμενου. Η συνέχιση του προηγούμενου είναι η προσπάθεια ενός ήδη πεθαμένου πράγματος, στατικοποιημένου, να συνεχίσει να υπάρχει έτσι όντως, βρωμώντας το μαΐνι, συνεχίσει να υπάρχει. Δεν είναι αυτό η ζωή. Η ζωή είναι η συνεχής ολοκληρωτική αναδημιουργία. Δεν χρησιμοποιεί το προηγούμενο υδρογόνων ήλιων για να σε φωτίσει. Το έχει κάψει και σου γεννάει άλλο για να σε φωτίσει ο ήλιος. Δεν χρησιμοποιεί το παλιό που προσπαθεί να το συνεχίσει. Οτιδήποτε λάμπει παράγει συνέχεια μια κατάσταση. Είναι μια δράση, μια ενέργεια που είναι πάντα καινούργια. Αν δεν ήταν καινούργια, δεν θα καθόταν ούτε να σε ζεστάνει, ούτε να σε φωτίσει. Γιατί εκείνο που πάλιωσε σημαίνει ότι κάτι βαδίζει ήδη στον οριστικό του θάνατο και πριν εντελώς πεθάνει, ψελίζει όλα αυτά περί ζωής, δείτε και συνέχεια. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω εδώ ότι όλοι εμείς οι οποίοι προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τη συνέχεια, να συνεχίσουμε δηλαδή την πλαγία μας, να συνεχίσουμε τον περιορισμό μας, να συνεχίσουμε τι, τον εαυτό μας, να συνεχίσουμε την μικροψυχία στον κόσμο, αυτό είναι τη συνέχεια θέλουμε, αυτό θέλουμε να επιζήσει. Τι είναι αυτό που φοβόμαστε που θα πεθάνει μέσα μας και δεν θα είναι λύτρωση για το σύμπαν? Το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι η συνείδησή του επιτέλους να εισέλθει σε εκείνο το πράγμα που δεν τον νοιάζει αν ζει ο ίδιος, γιατί αν ζει αυτό πάντα θα ζει και ο ίδιος. Στο κάτω-κάτω κάπου είχα εδώ σημειώσει. Θυμάμαι το έλεγα στην Πάτρα καθώς κατέβαινε, την Κλεοπάτρα, καθώς κατέβαινε από τα σκαλιά μου. Το πρόβλημα δεν είναι να φοβάσαι να πεθάνει. Εδώ το θαύμα είναι ότι βρέθηκες να υπάρχει, ότι γεννήθηκες άπαρ.
Και εάν το ψάξεις καλά, μπορείς να αποδείξεις ότι γεννήθηκες σε ένα χρόνο που δεν υφίσταται και σε ένα χώρο που δεν υφίσταται. Μέσα στην αιωνιότητα. Και άπαξ γεννήθηκες μέσα στην αιωνιότητα, έτσι κι αλλιώς είσαι αιώνιο. Δεν τελειώνει ποτέ, αφού δεν γεννήθηκε σε κάτι που αρχίζει και τελειώνει. Αυτό βέβαια είναι κάπου αλλιώ να μην τα μπερδεύω ένα μια στιγμή. We live, λέει, in a time, ζούμε σε ένα χρόνο, ένα space και ένα χώρο, that are not self-substantiated, που δεν αυτυποστασιώνονται, δεν αποδεικνύουν, λέει, την υπόστασή τους ως υπαρκτά. Δεν είναι εδώ, λέει, αναλαμβάνω αυτή την υποχρέωση, δεν είναι εύκολο να γίνει σε μια στιγμή, δηλαδή, για να μην σας κουράζω. Μπορώ και το έχω κάνει, είναι δεδομένο, τέρμα, μπορώ, δηλαδή, τελείως δυτικά, ακαδημαϊκά, συστηματικά, υποχρεωτικά, πώς το λένε, με λελογισμένη εγκυρότητα μπορώ να αποδείξω το ξεπίναγμα τέτοιων θεμελίων. Δεν ήμουν κανένας ανατολίτης ξωτικός εγώ ποτέ. Διάβολα ήμουν μια ελληνική διάνοια. Απλώς είμαι και τα άλλα μαζί, όλα μαζί πάνε. Επομένως δεν είναι εκεί που υστερώ, αντιθέτως εκεί απολύτως υπέρτερο. Λοιπόν, ζούμε λέει σε ένα χρόνο και σε ένα χώρο, τώρα που είμαστε πάνω από 50% μπορεί να μιλήσει για θερμοκρασίες. Ζούμε, λέει, σε ένα χρόνο και σε ένα χώρο, γράψεις είδε, that are not self-substantiated, που δεν υποστασιώνονται, κόμμα, that are not really existing, που δεν υποστασιώνονται. Μπορείς να γνωρίζεις εσύ, όταν κέφτανε αυτό, δεν μπορείς να είσαι κρίσταλος πάνω και να νομίζεις ότι έχεις μέσα σου την αλήθεια της φωτιάς, πώς διάβολα θα γίνει αυτό. Εκ της ομοιώσεως θα γίνει. Όμοιο γνωρίζει όμοιο. Τα διάφορα δεν πλησιάζονται ποτέ. Γιατί δεν είσαι κοντά μου, τα θέλω. Παρήθως, δεν εξυπηρεχαίνω άλλα θαύματα. Γιατί τώρα εδώ πέρα τα πράγματα είναι ένα προσεκτάρι που έχει μαζέψει. Μαζεύουν μονάχα τους αδάμαντες. Κάπου λέει εδώ, η αδυναμία του ανθρώπου να συλλάβει τον θάνατο σαν ζωή, δεν είναι ακριβώς αυτό που έψαχνα, είναι ένα άκρος αυτής της ιστορίας. Η αδυναμία του ανθρώπου να συλλάβει τον θάνατο σαν ζωή, είναι που τον τοποθετεί στους θνητούς. Πρόσεξε, να συλλάβει τον θάνατο σαν ζωή, ο θάνατος είναι ζωή, ότι δεν είναι αυτό που νομίζει. Ότι επειδή αυτό συμβαίνει ζει. Είναι σαν να θέλει, βρε παιδί μου, να κρατήσει κάτι στην αγάπη του, πετώντας τον άλλο. Τότε τι σπίτι θα αγαπάει. Τα αυτιά του. Δηλαδή, έτσι είναι και η ζωή και ο θάνατος. Δεν έχεις το ένα χωρίς το άλλο. Άσε που δεν έχεις ούτε αίσθηση της ύπαρξης, έστω και με την έννοια των απλών ψυχρών διαλεκτικών αντιθέτων εννιών. Είσαι μόνο επειδή ορίζεις από το θάνατό σου. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το πάρω και εγώ, το πήγα σε μεγαλύτερο σημείο από αυτό, που είναι έξω από, από το φάσμα των διαλεκτικών επιθέτων, δηλαδή της παγκόσμιας σκέψης. Το πήγα πιο πέρα, στα εκπαιδευτικά το πήγα. Η αδυναμία του ανθρώπου, λέει, να συλλάβει τον θάνατο σαν ζωή, είναι που τον τοποθετεί στους θνητούς και αντίστροφα δοξάζει τους αθάνατους που ζουν πεθαίνονται. Είναι συμπυκνωμένη η φράση, δεν λέει αναλύσεις, λέει το αποτέλεσμα κατευθείαν. Μπορεί να κολλήσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να βρεθείς. Αλήθεια είναι μια άρση του αρχαιογονού ελλείμματος. Βεβαιώνει αυτά που είπαμε σήμερα. Αλήθεια υπάρχει μόνο για το σε σχέση με αυτό. Γιατί μόνο αναγκαιότητα υπάρχει και όχι τύχη. Σχέση ίσονων, ακόμα περισσότερο όταν η σχέση είναι αναγκαία και όχι στιγμική ή περαστική, γιατί και η συνείδηση σχέση, τέλος πάντων. Απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με ερωτήματα της επίλεκτης ομάδας νέων καναλιών.
να αναπτυχθούν πιο κάτω όσον αφορά την εξέλιξη και τον άνθρωπο. Πρόκειται για σχέση έλλειψης προς ακεραιότητα, η οποία εκφράζεται με το αίσθημα του ανικανοποιητού από τα πάντα. Η δύναμη και η αλήθεια, στέλνος και η υγεία. Άντε τα νεπόρα, πάω και εκεί. Κοίτα, έτσι βρίσκω τώρα από κάτι άλλο σχετικά. Death and non-existence are but dual ideas solely of life, then they express life, they do not consist of. Ο θάνατος και η ανυπαξία are but dual ideas, δεν είναι παρά διαδικές ιδέες, solely of life, απολύτως και μόνο τη ζωή. Εκεί ανήκουν, στη ζωή ανήκουν και οι δύο ιδέες. They express life, εκφράζουν τη ζωή. Δεν την συνιστούν. Προσέχεις. Την εκφράζουν. Επομένως κάθε άλλο παρά ο θάνατος είναι αντίθετο της ζωής. Αντίθετα αυτό μαζί με το άλλο την εκφράζει. Η ζωή είναι αυτό τα δύο μαζί. Αν τα καταλάβει κανείς. Σαν πως τη ζωή την έχει καταλάβει. Την εκφράζει. Δεν τη συνιστούν. Έτσι λέει. Έτσι λέει εδώ. Μπορώ να διαφωνήσω αργότερα, αλλά δεν έχω διαφωνήσει ακόμα. Εκεί είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Όλοι στον ανάγκη. Αλήθεια ίσον όλοι. Αλήθεια ίσον ανάγκη. Δηλαδή, αλήθεια ίσον οντολογική ανάγκη. Άρα η βάθμιση της οντολογίας προσεγγίζει αντίστοιχα το βάθος, την ποιότητα και τη σαφήνεια της αλήθειας. Ώστε αυτογνωσία και στη συνέχεια οντογνωσία είναι ό,τι αποκαλύπτει την ανάγκη και την περιγράφει ως αλήθεια. Το εξωτερικό είναι απλά για την επιγύμναση εκπαίδευση που οπλίζει για αυτόν τον σκοπό του καταλήθεια ζήν. Δηλαδή, το εξωτερικό που μαθαίνουμε είναι απλώς μια εκγύμναση. Δεν είναι η γνώση, δηλαδή, για τη γνώση. Δεν έγινε. Έγινε απλώς για να γυμναστεί αρκετά οδούς για να μπορέσει να καταφέρει να ζήσει καταλήθεια. Κάποτε. Είτε η αλήθεια, εδώ το παραφύγει μακριά, είτε λέει η αλήθεια είναι αυτό που θέλω. Πρόσεξε. Βέβαια εδώ δεν είναι όλο το θέλω του οποιοδήποτε, αλλά ενός όντως που είναι απολύτως καθαρού. Είναι αυτό που θέλω. Αρκεί το θέλω να ταυτίζεται με το συνειδητά αναγκαίο. Που συμπίπτει με το όλο, που επίσης συμπίπτει με αυτό που όντως είμαστε. Ό,τι θέλω είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει εξαρτική μέρα. Και αυτό που θέλω δεν μπορεί να είναι άλλο από αυτό που έχω ανάγκη. Being is in. Δεν μπορώ να μην τα ξεπεράσω τώρα, που είναι μπροστά μου, βρίσκω κοντά στο κάτι ωραίο. Being lay is in. Το να είσαι σημαίνει να βλέπεις, να ωρά. Being does what it is. Το είναι, κάνει, πράττει αυτό που είναι. Αυτό που προσδεύει. Αυτό που είναι ως ιδιότητα, αυτό είναι το οποίο πράττει. Δεν υπάρχει δηλαδή μια, τέλος πάντων, ανάγκη να γνωρίζει τι είναι για να το κάνει. Είναι αυτό που κάνει. When there is no distance between being and action, όταν δεν υπάρχει απόσταση ανάμεσα στο είστε και στο δράν, τότε no time space exists, τότε δεν υπάρχει χρόνος και χώρος. Όποτε θέλεις, το τραβάω και το ξεδιπλώνω σε χίλιες δίπλες. Το οποίο σημαίνει, λέει, the time space creation is the heart of all forms. Το οποίο σημαίνει, κοίταξε κάτι αποφατικές εδώ, το οποίο σημαίνει ότι time-space creation, η χρονοχωρική δημιουργία, είναι the heart of all problems, ότι είναι η καρδιά όλων των προβλημάτων. Αυτό μοιάζει με εκείνο που λέγαμε πριν, ότι όταν μπορείς να συμπυκνώσεις μέσα σου, τότε αυτά σε ελέγχουν και σε περιέχουν. Τέλος πάντων. True being, λέει, has no time for time. Το αληθινό on δεν έχει χρόνο για τον χρόνο. Πρόσθεσε. Δεν σπαταλά χρόνο για να ασχοληθεί με τον χρόνο. True being, το αληθινό on δεν έχει χρόνο για τον χρόνο χώρο. Has time only for itself. Έχει χρόνο μόνο για τον εαυτό του. Δια αυτό το ίδιο. Δηλαδή, περαίω ίσο. Λατινιστή.
that equals same attribute before its manifestation. Πράγμα λέει το ότι ισούται με την ίδια ιδιότητα πριν από την εκδήλωση. Δεν λέει ότι πρέπει να έχει την ίδια εκδήλωση. Μάθαν λοιπόν και άλλα. Έχω λέει θα συλληφθεί. Αυτό τι έχει σταματήσει τουλάχιστον. Δύο λεπτά. Τι εδώ εδώ. Όχι καλά. Κάνε κανένα φόρο τουλάχιστον. Κάθε τρία όπως το ψάχνω. Κάθε τόσο δύο ώρες πρέπει. Α, ναι. Αυτό που ψάχνω είναι και το εξής. Δεν είναι η αλήθεια λέει εδώ και ο θάνατος εκεί. Σαν δύο πράγματα που το ένα μάχεται το άλλο. Αυτό θέλω να δω πώς το λέει εκεί. Πού είμαστε. Α, ναι, το θέμα θανάτου. Και η Άννη τρομάζει, σου λέει το εξής. Εγώ δεν είμαι τίποτα άλλο από θάνατος, Γιάννη. Αν σε φοβίζει να είσαι έτσι, δικαιολογήσε. Αν νομίζεις ότι είναι κάτι που αξίζει να αποφεύγει κανείς, πάλι δικαιολογήσε. Δεν είμαι τίποτα άλλο από θάνατος, το λέω. Είναι αφηρημένη η ιδέα, σωστή αφηρημένη. Τι πρόκειται μπορεί να τελειώσει αν δεν πεθάνω, πες μου. Τι έχω μέσα μου που είναι ιδιαίτερος δικό μου και δεν είναι δικό του. Πες μου, τι είναι. Κι αν εσύ έχεις κρατήσει πράγματα, ξεφορτώσου τα το γρηγορότερο δυνατόν. Γιατί τα μόνα πράγματα που σε κάνουν εσύ να θέλεις, γιατί όλη η υπόθεση του θανάτου δεν είναι παρά η διατήρηση της ιδιαίτερας ζωής του, η οποία δεν είναι παρά το ανάπηρο μέρος της ζωής. Απλώς κάνεις αυτοκριτική και ξεκαθάρισε την. Δεν χρειάζεται να κρατάς τέτοιου τη ζωή. Είναι μια ζωή που τυφλώνει την πραγματική, που προδίδει το ίδιο. Τι σου λέω την άλλη φορά και σου είπα ότι προδίδει την. Ο πολιτισμό, ναι. Και αυτό ακόμα προδίδει το είναι. Κάνει πολλέ τζιριτζάντζουλε. Βεβαίω βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά σε σχέση με το τι πράγματι η αλήθεια είναι, είναι φοβερά αργό πράγμα και άρα το προδίδει. Είναι μετασχηματιστή που καθυστερεί την πραγματική του ταχύτητα. Συσσωρεύει κείμενα. Δημιουργεί όλε αυτέ τι κειμενικέ κοινωνίε που μπορεί να τρώνε καμιά φορά. Καθυστερεί δηλαδή αυτή την ταχύτατη εισρωή, όπως και η ενέργεια είναι πράγματα πάρα πολύ ζωντανά, πάρα πολύ γρήγορα, σε ένα, πώς λέτε αυτά, σε ένα διαβρεπιτασιντή μέσα που δοκιμάζονται φυσικές δυνάμεις, δεν προλαβαίνεις εκεί να ασχολείσαι με τα ευκαιρία. Οι φυσικές δυνάμεις δεν έχουν καιρό για τέτοια. Πόσο μάλλον να πλησιάσεις τίποτα μαύρες τρύπες που έχεις δισεκατομμύρια θερμοκρασίες και άπειρες ταχύτητες να τρέχει. Η τελευταία ελπίδα είναι να αρχίσεις να τρέχεις τόσο γρήγορα ώστε να ανάψεις. Και τότε πάλι δεν θα είναι αρκετό σε σχέση με το τι υπάρχει. Όταν σου λέω ότι πέρα από αυτό έχει μια ομορφιά υπόθεση. Δεν διαμαρτυρήθηκες καθώς μετά από μια κουραστική μέρα ξάπλωσες και σε πήρε ο Θεός. Ποτέ δεν διαμαρτύρηθηκες. Αντίθετα, το γλυκάθηκες πάρα πολύ. Είναι που δεν ξέρεις τη συνέχεια, αλλά αυτός που θέλει να ξέρει τη συνέχεια είναι εκείνος ο θορυβόδης άνθρωπος που ζει όταν είναι ξυπνητός, γεμάτος από το εγώ του. Αυτός ανησυχείς. Λέει ποτέ δεν ανησύχησε για αυτό το φαινόμενο. Η αλλαγή δεν είναι ασθένεια στη ζωή. Όλα είναι μεταβολή. Ζούμε επειδή μεταβαλλόμαστε. Στα κύτταρά μας κάθε μέρα, στο μεταβολισμό μας, στα ζώδια μας, τα πάντα. Συνέχεια μεταβάλλονται. Η ζωή είναι μεταβολή. Ο θάνατος είναι που δεν έχει καμία μεταβολή. Και εμείς θέλουμε να συγκρατήσουμε εκείνο που υπήρξαμε. Δηλαδή, τι μας υποστηρίζει σε πράγματι τη ζωή όταν διώχνει τον θάνατο. Ή μήπως με αυτόν τον τρόπο κανείς οδηγείται πράγματι σε αυτό που είναι φθορά, σε αυτό που είναι εντροπία, αποδιοργάνωση, αποσύνθεση, σύψη. Δεν έχεις από το θάνατο να αποβληθείς. Από την αντίστασή σου σε αυτόν έχεις να αποβληθείς. Αυτό φέρνει σαν πύλα. Κατάλαβες. Ο θάνατος φέρνει υγεία.
η φωτιά εξαγνίζει και βεβαίως σκοτώνει πράγματα. Δεν έχεις να κινδυνεύσεις όταν μεταβάλλεσαι με την ταχύτητα της πυράς. Μακάρι να είμαστε σαν και εκείνες τις πεταλούδες που πετάνε στη φωτιά και καίγονται γιατί την αγαπούν. Όχι, ναι. Ότι η ζωή συγκλείται καταρχήν. Εάν δεν υπήρχε ο τρόπος του θανάτου, θα διαφορούσε οι άνθρωποι να συγκλείσουν την πλούδο της την υπάρξη. Λοιπόν, είναι σοφία. Σούπα, ότι είναι ένας από τους καλύτερους μου πράκτορες. Έχω κι άλλους. Είναι σοφή. Η σεξουαλική ειρωνία είναι καταπληκτικό πράγμα. Το θανάτου με τον άνθρωπο είναι σοφή. Και είναι βεβαίω. Δεν είναι παρά ειδοποίηση στο εγώ ότι ό,τι και να κάνει, κύριε, δεν με το κάνει σε μένα. Συνέχεια του εισβάλλει τη ματαιότητά του. Αλλά βεβαίω αποτιμώντα. Ούτε είναι και λάθο. Έχει μόνο τη φύση, ήξερε τι έκανε όταν έφυγε το εγώ και αυτά. Ιδελημένα το έκανε. Ότι ό,τι και να κάνεις, κύριε, δεν με προκάμει σε μένα. Συνέχεια του εισβάλλει τη ματαιότητά του. Αλλιώς βέβαια θα κοιμόταν. Ούτε είναι και λάθος. Έχει μόνο τη φύση, ήξερε τι έκανε όταν έφυγε το εγώ και αυτά. Ιδελημένα το έκανε. Ο μόνος τρόπος το σύμπαν να έχει συνείδηση του εαυτού του είναι δια της αρνήσεώς του. Δεν μπορεί κανείς να τα βάλει ούτε με αυτή την εικόνα. Δόξα να έχει η πλακία του κόσμου, δηλαδή, που μας αποκαλύπτει την αιτία που είναι δυνατή. Το κατάλαβε. Δηλαδή όλα αυτά τα αντίθετα είναι φαινομενικώς αντίθετα. Ή την ώρα που σας τα λέω έτσι, τα λέω επειδή επικοινωνούμε. Ξέρεις τι σημαίνει στην πραγματικότητα. Αλλά τότε εξαφανίστε κάθε λογική. Και τι πειράζει, αυτό είναι η υπέρβαση. Σου λέω, με μια μόνο αιτία, όλα είναι ίσο με όλα. Δεν υπάρχουν διαφορές. Αυτό ίσως τελικά θέλει να υπομνήσει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν. Το να ταμπουρώνεται κανείς πίσω από τη μία ή την άλλη διαφορά είναι όσο δεν τις καταλαβαίνει ακόμα. Όταν τις καταλάβεις γρήγορα, το φως δεν παίρνει στερή με το να καταλάβει τι είναι αυτό που καίει. Το ξέρει χιλιάδες χρόνια πριν τι είναι αυτό που καίει. Αστραπιέως το γνωρίζει. Βρίσκεται και στην αρχή και στο τέλος ταυτόχρονα. Στο κάτω κάτω αυτό δεν είναι υπέρβαση. Η σύμπτωση της αρχής και του τέλους. Ότι κάτι δηλαδή πεθαίνει πριν προλάβει να γεννηθεί. Ότι η απάντηση συμπίπτει με την ερώτηση. Αυτό δεν είναι απόλυτο φως. Δεν είναι ακριβώς παρά η συμπίκνωση, η απουσία κάθε χρονικής απόστασης υπορικής. Αυτό είναι η ακαιρεότητα. Τι περιμένεις να ακούσεις από μένα, Γιάννη, αυτά θα ακούς. Αφού γι' αυτό μιλάω από την αρχή του κόσμου, του τέλος πάντων τούτου. Και του άλλου δηλαδή, αλλά. Τι παρασυρώμεθα κιόλα, ε. Ευρεσική. Τι. Ευρεσική. Ε. Από ανέφερα. Από ποτέ. Από ανέφερα. Ναι, τα έχω όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά είμαι εγώ για άλλη. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι αυτά που με ορίζουν. Εγώ τα ορίζω. Η αρχή, το τέλος, το χρόνο, το αντίθετο. Όλα αυτά τα αντίθετα είναι ένα παιχνίδι μέσα στις ιδιότητες μου όντως. Τα δημιουργώ εγώ. Είναι μια σκηνή την οποία κατασκευάζω για να παίζω με τον εαυτό μου. Για να μην πλήττω από τη φοβερή αυτή η κατάσταση έτσι. Ή για να έχω μάλλον αίσθηση του εαυτού. Ούτε καν πλήττω με αυτά. Γι' αυτό και τα φτιάχνω όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένα τέλος το οποίο το ανήκει σε μια σκηνή και συζητάει με τον εαυτό του. Μονάχο είναι στο κάτω-κάτω το όλο, έτσι ήταν πάντα. Ούτε καν μονάχο. Το ολόκληρο δεν έχει την έννοια του άλλου. Δεν έχει την έννοια καν του ενός. Γι' αυτό και το λέω μηδέν. Δεν είναι καν ένα. Μηδέν ένα είναι. Είναι πάντα άπιαστο. Όσο και να το παίζει σαν έννοια, σαν ύπαρξη θα διαψεύδεσαι. Μέχρι ότου να τρέξεις σαν γι' αυτό. Ό,τι και να προλαβαίνει ο νους, η καρδιά δεν θα το προλαβαίνει. Θα το προλάβει μονάχα όταν η ίδια γίνει παρανάλωμα πυρός. Γιατί τούτο δεν είναι παρά κάποιας μορφής αυταναλυσκόμενου πυρός. Τρώει τον εαυτό του συνέχεια. Είναι αεκίνητο. Λοιπόν. Όχι. Ο θάνατος είναι σύμμαχος της ζωής. Γιάννη. Εξυγιαίνει. Αναγεννά. Όπου θάνατος και μεταμόρφωση. Μη σκέφτεσαι εκείνο που θέλει, να σκέφτεσαι εκείνο που θα γεννηθεί. Όλοι γνωρίζετε ότι στην καρδιά του χειμώνα υπάρχει ο σπόρος της καινούργιας άνοιξης. Γιατί εδώ πλανάστε και ανησυχείτε. Ήταν ποτέ άρρωστο, δεν είναι στο βασίλειο του Άδη που έρχεται πάντα η νέα ζωή. Γι' αυτό και δεν γιορταζόταν τα Χριστούγεννα, τα πρώην χρόνια, τα πρώην η γιορτή του αιωνίου ηλίου του Μεσονυχτίου.
αυτά η ορτή των εργαστασίων, όλα αυτά τα πράγματα, τι άλλο είναι αυτό. Δεν βρίσκεται μέσα στον αντίπολο της ημέρας, στο βάθος της νύχτας, δεν βρίσκεται η πηγή του φωτός. Τι νομίζεις πως είναι οι αλκιονίδες μέρες που εμφανίζονται αμέσως μετά το ηλιοστάσιο που βλέπεις ότι είναι ένα μικρό καλοκαιράκι στην καρδιά του χειμώνα. Ένα ενδιαδρομικό παιχνίδι όπως τα καλλιδοσκόπια. Μόλις το ένα πάει να εξαφανιστεί, εμφανίζεται η αρχή του άλλου. Δες το αυτό το παιχνίδι της αναδιοδρομίας, τα παραβαίνεις εκείνα τα κείμενα. Λοιπόν, ορίστε, ο θάνατος είναι η μια πλευρά του βέλους της αναδιοδρομίας, η ζωή είναι η άλλη. Και πες μου τώρα πρώτα απ' όλα αν υπάρχουν χωριστά ή αν το ένα δεν είναι αυτό που οπλίζει το άλλο. Όσο ακριβώς και στον νόμο της αναπνοής που η εισπνοή σου οπλίζει την εκπνοή σου. Και είναι η κινησία, αυτό είναι όλη η ζωή, ο παλμός της καρδιάς, τα ίδια πράγματα κάνει. Ένα τέτοιο πράγμα είναι όλη η ζωή. Αυτό το πράγμα. Μία έξι και μία άποψη συνέχεια. Μόλις τους κανόνες και τις περιπλοκές που αυτό παράγει άλλο, απλώς ο μηχανισμός αυτός είναι και τον είπα εγώ σε επίπεδο λογικό, τον είπα ένα αδειοδρομία. Εντάξει. Και έχει παγκοσμιότητα αυτό, δεν υπάρχει τίποτα που μέσα στα φαινόμενα που να μην υπάγεται έτσι. Στα δε υπερβατικά ή ένα αδειοδρομία απλώς δεν είναι αδειοδρομία, είναι ταυτισμένη, είναι συμπαγή. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Όσο πια πλαγείται βέβαια, ότι δεν έχει άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάντα έχει άλλη. Που με προλάβεις κάνουμε πολλά. Η τελειότερη μορφή ζωής είναι μέσα στο θανάτου. Και μάλιστα, πώς να θέλεις να διατηρήσεις. Δεν λέω απλώς το φυσικό θανάτου. Εγώ αδιαφορώ και για την συνέχεια της ψυχής μου ή του πνεύματός μου για όλα αυτά. Όλα αυτά τα πέθανα τώρα εδώ, σε αυτή τη ζωή, όχι και είσαι προηγούμενη, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν περιμένω να τα πεθάνω άλλοτε. Δεν τα χρειάζομαι. Όλα αυτά ήταν εμεσότητες. Ήταν φορεσιές του όντως. Καλύτερες από τις προηγούμενες, αλλά πάντως φορεσιές. Το μόνο πράγμα που μου κάνει είναι αυτό το ίδιο το όν, τίποτα αυτό. Ο πατήρ μόνο υπάρχει, τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Ένα όν είναι όλο και όλο. Αν το θέλει, για μένα τουλάχιστον. Δεν βλέπω ούτε πολλά ούτε τίποτα. Δεν θα λέγω ούτε καν πανθεϊσμό. Αν το έβλεπα με την ποιητική έκφραση των μέσων χρόνων, α πούμε. Οντισμό θα έλεγα. Ένα πράγμα είναι το ίδιο. Όπου και να γυρίσει το ίδιο πράγμα βλέπει. Και όποιο δεν το βλέπει το ίδιο είναι επειδή είναι απλώ κουτσό. Ακόμα. Δεν μπορεί. Το απείρος μικρός οδηγεί αστραπιέρα στο απείρος μεγάλο. Κατάλαβε. Το πεπερασμένος οδηγεί στο άπειρο. Το ψυχρό στο θερμό και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχουν μόνο τους. Μόνο μαζί υπάρχουν. Είναι σύστημα, Γιάννη. Το ίδιο είναι και η συνείδησή σου. Εσύ και ο κόσμος μαζί έχετε τη συνείδηση. Δεν είναι δικιά σου. Δεν είναι δικιά σου. Πώς το λένε. Ένα σκέλος είσαι εσύ, το άλλο σκέλος είναι ο κόσμος. Γι' αυτό και λέει αυτή την υπόσταση σε σχέση σώματος και είναι. Όλα μαζί. Δηλαδή, αν έπρεπε να τοποθετήσω κάπου πραγματικά την υπόστασή σου, θα έπρεπε να τοποθετήσω μεταξύ του σώματός του και του είναι ολόκληρου. Κάπου στη μέση του σύμπαντος θα την έπρεπε. Δεν σου ανήκει εσένα, την εκφράζει. Όσο δεν ανήκουν οι μουσικές στα ραδιόφωνα, όπως λέγαμε. Την εκφράζει, δεν είναι δική σου. Και την εκφράζει και ατελώς μάλιστα. Γιατί η διαφορά είναι ότι το μέλλον ραδιόφωνο κάνει μια δουλειά πάντα την ίδια, ενώ ο άνθρωπος έχει. Ενώ είναι ένα σαν τρανζίστορ οργανισμό που είναι βιολογικό τρανζίστορ και γι' αυτό έχει ιδιοτοπίες, ιδιοτοπίες και δεν είναι κανένα ίδιο με του άλλου. Μένει σε ό,τι που είναι. Και ευτυχώ που είναι έτσι, παράγεται η ποικιλία, μιλάμε στην ποικιλία και την διαφορά, δημιουργούνται οι συγκρούσει εκείνε που δίνουν την δυνατότητα στη συνείδηση να συμβαίνει. Αν όλοι συμφωνούσαμε, θα είμαστε μια ατέλετη ομάδα από βλάκε που θα έπληκαν. Πώ το λένε. Αλλά, θα λέγαμε. Αλλά. Το φίλε ο Σανταρκούδη, το κάτι τέτοιο θα λέγαμε. Και αυτό κάπω καλύτερα τα λέει. Αλλά μέσα σε αυτή την διαφόρηση, δηλαδή χωρίς άνισο κατανομή, χωρίς διαφορά δυναμικού, δεν μπορεί να παραχθεί τίποτα. Θα υπάρχει το κρύο, το ζεστό. Από τη μάχη αυτών των δύο, εξού και πατήρ πάντων πόλεμο. Γι' αυτό η Άρχιστο είχε δίκιο. Κατάλαβε, διότι. Διότι μέσα στη σύγκρουση και μέσα στην αντίσταση, εκεί υπάρχει και η συνείδηση. Απλώς, η συνείδηση στον εκλεπισμένο άνθρωπο πάβει να είναι αιμάτινη η σύγκρουση, είναι μια σύγκρουση σε απίθανα επίπεδα που κανείς δεν πληγώνεται μπαστεκώσει. Είναι ένα παιχνίδι. Στην αρχή εμφανίζεται σε ιστορικά επίπεδα τα αιματηρότατε συγκρούσεις. Και αυτό σημαίνει ότι ο πλανήτης σκέφτεται. Ότι δοκιμάζει τις αντιθέσεις ιδεών μέσα του, όπως ακριβώς όταν συγκρούνται δύο επιθυμίες μέσα του, όπως το τραγικό της Αντιγόνης. Μέσα στον κόσμο των μικρόκοσμων των κοιτάζοντων γίνονται μάχες, πραγιές ολόκληρες αλληλεξοντώνονται. Έτσι και στον πλανήτη επάνω. Όταν χτυπιέται η ανθρωπότητα είναι μια ιστορική αλυσίδα σκέψης. Από την οποία παράγεται ένα παρελθόν
ένα προϊόν, η ιστορική συνείδηση της ανθρωπότητας. Δοκιμάζονται κάποιες σκέψεις. Αλλά απλώς έρχομαι κάποια στιγμή από το επίπεδο αυτό των συγκρούσεων να περάσω στο επίπεδο των ψυχικών, διανοητικών και πνευματικών συγκρούσεων που είναι πολύ μεγαλύτερες βέβαια. Και αυτές δεν δημιουργούν τόσο μεγάλη φθορά. Ελάχιστη και καθόλου. Μάλιστα αντιθέτως δημιουργούν πολλά άλλα θετικά πράγματα. Όλες οι συγκρούσεις δεν είναι κακές. Ένα παλαιό αξίωμα είναι η αντίσταση στο συνείδηση. Και μάλιστα ήδη τότε το 70 πόσο εκεί πέρα στο. Και από τότε που είμαστε στο περίοδο βιοτεχείου σου και στις πρώτες καιρούς της γκαλερί εκεί που πηγαίνετε στο Κοροράκι, που σας έρχεται και τη λάμπα. Βγάζει φως επειδή ένα σύρμα αντιστέκεται στη ροή του ρεύματος. Και γι' αυτό φαίνει, το βλέπεις, ότι η αντίσταση είναι συνείδηση. Γι' αυτό και ο καημένος ο Ηράκλειος επικρίνει, επιπλήσει τον όμηρο που λέει ως όλοι το έριστε μάχητε. Τον επικλείσει ακριβώς γιατί σου λέει τι λέει αυτός ο Νεοπόλος. Δεν ήταν ακριβώς ο Νεοπόλος, θα υπάρχει τόση, κάνει μια φύγη ένα σημείο. Τι θα πει να χανόταν η έρηδακή αμάχη άμποτες, γιατί τι θα πει, τότε τι μένει σου λέει. Αλλά βέβαια δεν εννοεί την όποια ανόητη, χοντροκομμένη ιδέα. Έρηδακη εννοεί την έρηδα στο σύνολο του χώρου. Στο κάτω κάτω άδικο έχει ισχύοντας που μιλάει δια νίκος και φιλία. Ότι είναι αρχή. Και τι είναι άλλο αυτό, αν όχι η δυνάμεις της έλξης και της άποψης στο σύμπαν ολόκληρο. Ότι εξαιτίας αυτών των δύο πραγμάτων που εναγκαλίζονται μέσα στο ένα διαδρομικό μου σχήμα, από εκεί παράγεται όλο αυτό το φαινόμενο. Δεν υπάρχει ελπίδα να γνωρίσει κανείς τον πραγματικό κόσμο μέσα σε τούτον εδώ τον σχεσιακό, όπως νομίζεις. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι ένα θέατρο που το φτιάχνω για να έχω σχέση με τον εαυτό μου, δηλαδή για να έχω αυθεστησία. Και δεν είναι ότι το φτιάχνω γι' αυτό. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Προκύπτει απλώς αυτή τη φύση μου. Τώρα δεν μπορεί παρά να δημιουργεί αυτή την αυτοσχέση, να διαλύεται και να ενώνεται. Και ούτε του κοστίζει αυτό το πράγμα. Φαίνεται σαν να κοστίζει στα όντα εκείνα που κάποια στιγμή συντελούν σαν λειτουργικοί όροι να είναι οι καταλήτες αυτού του παιχνιδιού. Τυχαίνει απλώς το ανθρώπινο είδος να είναι το πιο τραγικό. Είναι εκείνο το ζώο που βρίσκεται ακριβώς στο σταυροδρόμιο αυτή τη σύγκρουση. Λίγο κάθεται εκεί και περνάει. Πιο πέρα είναι οι μύστες και οι θεοί που δεν έχουν πρόβλημα. Πιο πριν είναι τα ζώα που δεν έχουν πρόβλημα, το καλύτερο άνθρωπο μονάχα έχει πρόβλημα, βασανίζεται λίγο. Και λέω, καλύτερα να δεχτεί τον πόνο, να συμφωνήσει τώρα να βασανίσει, να τελειώσει μια ώρα αργότερα. Επιτέλου να δει την είδηση έχει ένα κόστο. Δεν είναι ότι αν τα δεχτούν να τα εξηγήσω όλα με τη σκοπιμότητα, γιατί και αυτή θα την καταργήσουμε κάπου αργότερα. Γιατί δεν υπάρχει αληθέ τέλο, δηλαδή σκοπό κάπου. Εμείς οι άνθρωποι ανθρωπομορφικά το εξηγούμε σαν σκοπό ότι αυτό γίνεται για εκείνο. Τώρα απλώ δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν μπορεί το γιατί, το εξηγώ μια άλλη φορά. Τα έχω καταχωρημένα, υπάρχουν πολλές ανακαλύψεις για όλα αυτά τα πράγματα. Πώς και γιατί προκύπτει. Το ζήτημα είναι δεν το διαλέγει. Και αυτή είναι η εαυτού φύσης. Είναι ένα πράγμα το οποίο παίζει τένις με τον εαυτό του, α το πούμε έτσι. Κατάλαβε. Και δεν το παίζει γιατί το διάλεξε. Έχει απλώς μια παλίδρομη κίνηση μέσα. Στην πραγματικότητα ούτε κίνηση κάνει. Είναι ένα μυστήριο, δεν μπορεί να το καταλάβει έτσι μια μέρα στην άλλη. Γιατί τώρα, ό,τι και να πούμε, θα μιλήσουμε με προχρονικές έννοιες. Εάν όμως κάνω κάποιες προετοιμασίες, θα τις περάσουμε πολύ πολύ και κάποια στιγμή σου μιλήσω με έννοιες που δεν είναι καν προχρονικές. Πιο πολύ μοιάζουν με βαρυτικές έννοιες. Με πιέσεις, με δάμεις, δηλαδή, δεν κάνει να πάω εκεί πέρα, δεν κάνει. Δεν κάνει τουλάχιστον κάπως έτσι. Κάνει μονάχα κάτω από έννοιες, σχέσεις με άτομα, πώς να πω, με ιερές σχέσεις ανθρώπων που βρίσκονται πραγματικά στον δρόμο με τις βαθιές λύσεις. Εκεί μπορεί να μιλήσει κανείς, αλλά όλα είναι χτισμένα εκεί πάνω σε πράγματα που είναι έτοιμα και ξέρουν τι είναι το επόμενο και το. Δεν είναι ακριβώς, όχι ότι δεν αρνούμε τίποτα, αλλά απλώς είναι μάταιο. Είναι μάταιο. Αφού την άλλη μέρα κανείς θα το έχει κιόλας ξεχάσει. Το μόνο που βασίζομαι εδώ όταν μιλάω είναι αυτά που γράφει εσύ Γιάννη εκεί. Είναι ότι δια της εκπομπής των πραγμάτων κάτι περνάει στο ασυνείδητο των ανθρώπων. Αν περίμενα να συνοηθούμε μέσω της κατανόησης, δεν φαντάζομαι ότι πιστεύεις ότι είμαι τόσο βλάκας ώστε να πίστευα κάτι τέτοιο. Εκτάλλου όταν κατανοούν οι άνθρωποι, δεν κατανοούν οι άνθρωποι. Οι νοήσεις τους υποθέτουν ότι κατανοούν. Αναγνωρίζουν λέξεις μέσα σε άλλες λέξεις. Ταξινομούν καλά και επειδή τα πράγματα είναι ταξινομημένα, πιστεύουν ότι αυτό είναι η κατανόηση.
Και είναι μεν, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Κατανόηση δεν είναι αρκετή. Μπράβο, είναι ο εμπειρισμός, ο βιωτικός, ο μεταφυσικός εμπειρισμός. Είναι όταν μεταμορφώνεις από την ποτία που σε καίει. Αυτό χρειάζομαι εγώ από τον άλλον. Γι' αυτό σου πρωτεαρχή, δεν απευθύνομαι στις έννοιες του. Απευθύνομαι απλώς και σε αυτές, μόνο και μόνο. Μόνο και μόνο για να τους οδηγήσω σε ματέωση. Τις χρησιμοποιώ και αυτές, περνάω μέσα από εκεί. Δεν τον πηδάω εγώ το χώρο, δεν μιλάω σαν άνθρωπος των σπιταίων. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο το μόνο που. Το πρώτο πράγμα που επιθυμώ είναι η παράλυση του νοητικού του. Από εκεί και έπειτα, αυτό που με ενδιαφέρει είναι η επαφή με τις δυνάμεις μέσα του. Γιατί όλα τείνουν εδώ να κοιμήσουν αυτές τις δυνάμεις των άνθρωπων, να τις συμβιβάσουν και να τις καταστήσουν ατροφικές. Λοιπόν, και εγώ είμαι εκείνη η φωνή, ας το πούμε, σαν και εκείνη που είχε ο άντρας με ένα φλούτο εκεί που έπαιζε και ξύπνα και τον ακολουθούσαν τα ζώα και τα πήρε όλα και έφυγε από μια πόλη, το θυμάστε. Λοιπόν, εγώ είμαι ένας αθλητής, ο οποίος θυμίζω απλώς τις υπάρξεις ότι ό,τι και να τις λένε, όσο και να τις κοιμίζουν, άλλος είναι ο προορισμός τους, άλλη είναι η προέλευσή τους. Και ότι εδώ είμαστε και μη σας νοιάζει. Κατάλαβες, αυτό κάνω. Τις κοιμνάω ώστε να μην κοιμηθούν. Μπορεί να ανακαλύψουν μάλιστα κάποια μέρα ότι και η θλίψη και ο πόνος είναι υπέροχα πράγματα. Που ξέρεις, λέει ο Ρίτσος, κάπου ένα βήμα. Μπορεί να δούμε, λέει, μέσα από αυτά τα σκοτοπλέγματα. Μια άλλη άποψη, λέει, του κόσμου, κάπως λέει, εδώ, εκεί, που είναι λίγο. Έχει και μια αιωνία λεπτήνες εκεί. Ότι μπορεί να δούμε και μια άλλη μορφή λέει, του κόσμου, τέλος πάντων. Αυτό το είπα τώρα έτσι γιατί μου πέρασε. Βέβαια υποφέρει ο άνθρωπος και πρέπει να κρυφτεί. Γιατί του είπαν ότι η θλίψη είναι κακό πράγμα. Και εγώ του λέω ότι είναι ένας σοβός ή τουλάχιστον ένας που κατά τίνει να είναι ελεύθερος, δεν έχει επιλογές. Όλα του αρέσουν. Και η ζωή του αρέσει και ο θάνατος του αρέσει. Και η χαρά του αρέσει και η θλίψη του αρέσει. Όλα είναι όμορφα. Αλλήμωνο σε αυτό που δεν το βλέπει. Αυτό είναι που βρίσκεται μέσα στα αντίθετα και στην πραγματικότητα η ζωή του δεν είναι παρά μια ατέλειωτη κλωτσοπατινάδα από τη μια πλευρά στην άλλη. Γι' αυτό και είναι ανάμεσα στις δύο ρακέτες που το χτυπάνε. Τι είναι αυτό δηλαδή που θα μπορούσε να με ενοχλήσει, πες μου. Τίποτα, γιατί σε όλα βλέπω ποιήση, βλέπω μορφιά στο κάθε τι. Πώς το λένε. Γιατί έτσι είναι. Γιατί το παραμικρό μου θυμίζει την απειροσύνη των υπολείπων. Και ζουν ταυτόχρονα, γιατί το καθένα δεν υπάρχει χωρίς όλα τα άλλα. Πάντι μεμονωμένων αδιανόητων, πάντι αναπομόνωτων του όλου. Θα θυμάσαι κάτι παλιά αξιώματά μου που ήταν όταν ήμουν 22-23 χρονών, Γιάννη. Λοιπόν, έτσι είναι για μένα, είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι σκέψη. Επομένως, ό,τι και να μου δείξεις, μου φέρνει όλα τα άλλα. Δεν μπορείς να ματιάσεις με τίποτα. Μου δείχνεις το κακό, εγώ θα θυμάμαι όλα τα κακά και όλα τα καλά. Δηλαδή την ίδια στιγμή θα αναστραφεί όλα αυτά. Διότι βλέπω ότι δεν έχει κανένα νόημα χωρίς όλα τα υπόλοιπα. Η συνείδηση τα παιδεία όλα είναι μία συνάντηση και μόνο είναι. Ενιαία. Τι άλλο λοιπόν, μέσα σε αυτά δεν μπορείς να μου φέρνεις. Και πες μου τώρα, θα μπορούσες να με βάλεις σε οποιαδήποτε συνθήκη συμβιβασμού που προκαλεί το σκύψιμο, την οχρότητα, με τι, με το να μου απειλήσεις τη ζωή μου. Έρχομαι σε αυτό που είναι.